τα μάτια μες στο χακί στραφτό το πού σα ζωσή παλά. Χαλάλη σου. Άλλη μια Τετάρτη θα περάσουμε μαζί. Καλώς ήρθατε στο Δώσε Λύση. Εγώ και οι συνεργάτες μου προσπαθήσαμε και κάναμε, κατά τη γνώμη μας, θα το δείτε κι εσείς, απολαύσετε μια διαφορετική εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Είπαμε ότι αυτή η εκπομπή έχει έναν ιδιαίτερο δικό της τρόπο για να σας μεταδίδει όλα τα δρόμενα, κυρίες και κύριοι, της εβδομάδος και φυσικά ο κορμός δεν αλλάζει της εκπομπής μας, που είναι τα οικονομικά, είναι τα δάνεια, είναι το τι μέλη γενέστε με αυτά τα φαντς που μπήκαν στη ζωή μας και λιμένονται, κυρίες και κύριοι, τα χρήματα και την περιουσία του ελληνικού λαού με τις ευλογίες των πολιτικών, της πολιτικής, της Ελλάδος, να το πω εγώ έτσι, των ανθρώπων που μας κυβερνούν. Ένα ευχαριστώ, θα ξεκινήσω έτσι πάλι σήμερα, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή. Αυτά φυσικά και πρέπει να τα δείχνουμε για να αισθάνεστε περήφανοι που στηρίζετε τον Άστρα, την τηλεόραση του Άστρα, το μεγαλύτερο κανάλι της Θεσσαλίας και όχι μόνο, και ειδικά την εκπομπή μου, κυρίες και κύριοι. Άκρως επαγγελματική πλέον η εκπομπή μας, φιγουράρει στις πρώτες θέσεις τηλεθέασης στην ελληνική τηλεόραση. Όπως έχω πει πάμε πολλές φορές, συνομιλώντας στο TikTok, ανεβάζοντας 5 λεπτά αποσπάσματα και παραπάνω, κυρίες και κύριοι, βίντεο. Πιάσαμε το 1.200.000, κυρίες και κύριοι, 1.700.000, και αυτό το οφείλω στην αγάπη της νεολαίας. Το έχω πει και το επιδίωκα συνεχώς να είμαι κοντά στη νεολαία, κυρίες και κύριοι. Οι νέοι είναι αυτοί, ή μάλλον σε αυτούς που πρέπει να δώσουμε τα σκύτρα και αυτούς που εμείς και οι προκάτοχοι δικοί μας άνθρωποι άλλης ηλικίας καταστρέψαν αυτήν τη γενιά των Ελλήνων, την Ελλάδα δηλαδή. Και θα είμαστε πάρα πολύ σκληροί σήμερα. Μου βλέπετε άλλη μια επιτυχία, η εκπομπή δεν έκλεισε 7 ημέρες ακόμη, 170.000 και 200.000 με τον καθηγητή του Θεοχάρη Δαλακούρα, ο οποίος μέσα σε μια εκπομπή εδώ στον Άστρα, στο μεγαλύτερο κανάλι της Θεσσαλίας, στην εκπομπή μου, έχει προβολές, κυρίες και κύριοι, στο ίντερνετ, είτε είναι το Facebook, το YouTube, το TikTok, πάνω από 1.800.000 κόσμος, κυρίες και κύριοι. Αυτό σημαίνει, επιβεβαιώνει, ότι τίποτε δεν λύθηκε στο θέμα των δανείων. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Θα δείτε πάρα πολλές αποκαλύψεις σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σκληρός, κυρίες και κύριοι, για να δούμε επιτέλους γιατί η χώρα διολυσθένει καθημερινώς. Μες στη Βουλή, εκτός Βουλής, στην ελληνική δικαιοσύνη, διασυρώμαστε, κυρίες και κύριοι, συνεχώς στην Ευρώπη. Θα μου πείτε, η Ευρώπη είναι άγιοι? Όχι φυσικά. Και σε όλα αυτά το δώσε λύση
και θα σας τα παρουσιάσει με έναν διαφορετικό τρόπο όπως κάνουμε πάντα. Ας ξεκινήσουμε όμως με το πρώτο θέμα μας, που δεν είναι τίποτε άλλο από μια ακόμη επιτυχία της εκπομπής μας, που ήρθε σήμερα, κυρίες και κύριοι, 4:35, με την Ίντρουμ, μια οικογένεια που την είχαμε εδώ και το σύζυγο και την σύζυγο, ξενιτεύτηκαν, έφυγαν στη Γερμανία για να μπορέσουν, κυρίες και κύριοι, να ζήσουν σαν άνθρωποι, για να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Κακούς χειρισμούς, όπως θα ακούσετε, την έχουμε ένα ηχητικό, από κακούς χειρισμούς έφτασε αυτή η οικογένεια να χάνει και τα σπίτια, τα δικά της αλλά και των εγγυητών, κυρίες και κύριοι. Όταν ευαίσθητος εγώ κατάλαβα ότι πρόκειται και για... Είμαι, γιατί να το κρύψω, ευαίσθητος στις μεγάλες ηλικίες, πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος Έλληνας έδωσε στη χώρα επί 82 χρόνια και πλέον τη ζωή του, τα πάντα, και έφτασε η χώρα να το κατασχέσει το σπίτι γιατί μπήκε εγγυητής, χωρίς να κρίνεται ποιοι τον δηλειάσαν να μπει εγγυητής και γιατί να τον αποδεχτούν σαν εγγυητή, εφόσον δεν μπορούσε να μπει εγγυητής, πόσο δε μάλλον σε επιχειρηματικά δάνεια. Αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το ηχητικό και να σχολιάσω φόλης της ύλης. Καλησπέρα. Θα ήθελα να συμβουλέψω τους ακροατές σας και τους δανειολήπτες γενικά να εκτελούν προσεκτικά τις εκλογές του κυρίου Τζίμα. Μετά από χρόνια αγωγών και αφού ήμουν τελείως απελπισμένη, ο κύριος Τζίμας κατάφερε να μας γλιτώσει εμένα και την οικογένειά μου από απανοτούς πληστηριασμούς. Και στην ουσία, για τις δικαστικής και εξωδικαστικής, να τους πείσει να δεχτούν να ρυθμίσω τα δάνειά μου και να σώσω έτσι τα δικά μου τα σπίτια και των εγγυητών. Όμως παραλίγο να μου στοιχήσει η σημερινή μου αφέλεια, καθώς μίλησα με κάποιον εκπρόσωπο των ΦΑΝΤ, χωρίς προτίσω να έχω ενημερώσει τον κύριο Τζίμα. Φυσικά αμέσως κατάλαβα το λάθος μου και τους παρέμβησα στον κύριο Τζίμα, ο οποίος αμέσως και μολονότι το λάθος μου έδωσε άμεση λύση στο θέμα μας. Θέλω να τον ευχαριστήσω από καρδιάς και να συμβουλέψω τους δανειολήπτες και τους ακροατές σας να τηρήσουν τις συμβουλές των ειδικών. Πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα επέλεξα, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσω, ξέρετε, με αυτό το θέμα. Και έχω πάρα πολλά να πω και για πρώτη φορά θα ακουστούν στην ελληνική τηλεόραση και θα είστε περήφανοι που είστε δανειολήπτες, που εμπιστεύεστε τους τοπικούς σας δικηγόρους και όχι μόνο. Έδωσα μία μάχη σήμερα, στην κυριολεξία βγήκα έξω από τα ρούχα μου, όταν μετά από 3,5-4 χρόνια περίπου που υπερασπιζόμαστε εγώ και η ομάδα μου αυτή την οικογένεια, εγγυητές και την οικογένεια που έφυγε στη Γερμανία, περάσαμε, κυρίες και κύριοι, δύσκολες στιγμές, διότι από κακούς χειρισμούς μεγαλογραφείου και πάλι των Αθηνών απορρίφθηκαν οι ανακοπές, κάναμε προσθέτους λόγους, κάναμε ανακοπές με το 933, διασώσαμε τους πληστηριασμούς, φαχτήκαμε στην κυριολεξία με τα φανς, κυρίες και κύριοι, καταφέραμε τις αναστολές μέχρι το 2025 και εκ των λόγων που θα σας εξηγήσω παρακάτω πιέζονται τα φανς για να ξαπατήσουν δανειολήπτες, να τους φέρουν δηλαδή πρωτίστως να αποδειχτούν τα όσα αυτοί που στηρίζουν. Έτσι λοιπόν κάποιες στιγμές σας βρίσκουν χαλαρούς στο τηλέφωνο και συνομιλείτε μαζί τους. Είναι λάθος, θα παραπέμπτετε πάντα αυτούς τους ανθρώπους, τους ειδικούς που χειρίζονται τις υποθέσεις σας. Σήμερα όμως, επειδή ήμουν φορτισμένος και είχαν μαζευτεί 1, 2, 3, 4 υποθέσεις τελευταίως, κυρίες και κύριοι, έκανα το εξής. Τηλεφώνησα λοιπόν, μάλλον μου τηλεφώνησα γιατί έδωσε η κυρία, όπως ομολόγησε, το τηλέφωνό μου και εγώ συνήθως δεν το σηκώνω, διασταυρώνω πρώτα από πού προέρχεται το τηλέφωνο, γιατί ξέρετε δεν θέλω να νομιμοποιώ τις εταιρείες ή τον ιουνδήποτε. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αφού διέγνωσα ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ομίλησα στο τηλέφωνο και να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα του συνέστησα την προσοχή, γιατί δεν έχουν καταλάβει και αυτοί, δεν έχουν καταλάβει οι δικαστές, δεν έχουν καταλάβει οι δικηγόροι σας που είμαι μαζί τους και θα σας εξηγήσω ότι δεν έχουν καταλάβει,
Δεν έχουν καταλάβει οι πελάτες που υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότηση σε εμάς και οποιουσδήποτε εμπλέκεται, πόσο δε μάλλον οι διαχειρίστες εταιρείες. Αν λοιπόν υποθετικά, όχι υποθετικά, στην κυριολεξία αυτό συμβαίνει, μια εταιρεία από οκτώσα δίνει το δικαίωμα, μάλλον το δάνειο, τα δάνειά της να τα διαχειριστεί με άδεια νόμιμη μια εταιρεία διαχειρίστρια μέτρα την Ελλάδα. Το ίδιο και έχει μεγαλύτερη αξία η δική μας άδεια, και αυτό χαρτογιακάδες, είτε είστε πολιτικοί, είτε είστε βουλευτάδες, είτε είστε ακόμα και ο Πρωθυπουργός και αεροπαγίτες, πρέπει να το καταλάβετε καλά. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ του συμβούλου, του διαχειριστή δηλαδή, ενός φυσικού προσώπου μιας επιχείρησης, χαρτογιακάδες, γιατί να μην αρχίσω από τώρα στην εκπομπή να ταχώνω, με το να αντιμετωπίζετε τον ιονδήποτε κύριο Τζίμα, δικηγόρο ή σύμβουλο, με μια εταιρεία η οποία είναι διαχειρίστρια. Πόσο δε μάλλον ότι εμείς ξέρουμε 100 φορές περισσότερα γράμματα από αυτούς τους ηλίθιους που έχετε διορίσει εκεί, που τους αντιμετωπίζω καθημερινά και στην κυριολεξία δεν βρίσκουν λαγούμι να κρυφτούν. Γι' αυτό, από εδώ και πέρα, θα πέφτει αγωγή σε οποιονδήποτε δεν σέβεται το σύμβολο. Είτε είναι ο εξουσιοδοτών, ο πελάτης μας δηλαδή, είτε είναι πρόεδρος δικαστηρίου, είτε είναι, δεν ξέρω εγώ, να μην πω χίλια δυο άλλα πράγματα. Λοιπόν, κάνουμε νόμιμα τη δουλειά μας με εξουσιοδοτήσεις, αυτά ορίζουν οι νόμοι, και δεν υπάρχει και δεν δέχομαι προσωπικά εγώ σαν Σάκη Τζίμας, πόσο δε μάλλον οι άξιοι δικηγόροι της χώρας αυτής που συνεργαζόμαστε, να με αντιμετωπίζετε διαφορετικά. Πόσο δε μάλλον παιδάκια των εταιριών αυτών, οι οποίοι το παίζουν δικηγόροι, γιατί μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι δικηγόροι, μπορούμε να καταλάβουμε αν ξέρουν την εργασία τους, διότι όταν είσαι σύμβουλος και έχεις μια πλειάδα γνώσεων, εύκολα μπορείς να διαγνώσεις ότι πρόκειται για βουτυρόπεδα. Γι' αυτό λοιπόν σας συνιστώ από εδώ και πέρα να σέβεστε τους συμβούλους, τους δικηγόρους, διότι θα έχετε αντιμέτωπους εμάς τους ίδιους οι πελάτες. Από την άλλη μεριά, εσείς οι διαχειρίστες εταιρείες, κύψτε, σας το λέω δημόσια, και δεν το λέω, ξέρετε, όπως λένε κάποιοι άλλοι που κάνουν κάποια όμοια εκπομπή στην Αθήνα και τρέχουν στην Ιρλανδία και δεν έχουν τα φαν σαν φημί και δεν κάνουν εκείνο και εκείνο το χαρτί και δεν λύνουν κανένα πρόβλημα και όλα αυτά τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί και απευθύνεστε σε εμάς από την Αθήνα, και θα τους βγάλω εδώ την επόμενη εκπομπή για να σας πούν δημόσια πώς έχουν καταστραφεί από αυτές τις εταιρείες. Εμείς εδώ βοηθάμε αφιλοκερδώς, κυρίες και κύριοι, σας δίνουμε συμβουλές, σας βοηθάμε και οικονομικά διαμέσου των επιχειρηματιών της τηλεόρασης του Άστρα. Εσείς θα επιλέξετε αν τα λέμε σωστά ή όχι, και εσείς θα δώσετε την κατευθυντήρια γραμμή στους δικηγόρους σας, στους συμβούλους σας, το τι θέλετε να κάνετε. Δεν έχουμε πει ουδέποτε στην εκπομπή μας, δεν πληρώνουμε. Από την πρώτη στιγμή είναι η μόνη εκπομπή, η μόνη φωνή στην ελληνική τηλεόραση που είπε ότι θα πληρώσουμε αυτό που μας αναλογεί. Αλλά επειδή αυτή είναι η εβδομάδα και η άλλη εβδομάδα που είναι, αλλάζει ο μήνας και θα δώσουμε σε 20 οικογένειες από 250 ευρώ, θα ανοίξουμε την κλήρωση για να μπορείτε να συμμετάσχετε όσο το δυνατόν περισσότερο τώρα, κυρίες και κύριοι. Από αυτή τη στιγμή μπορείτε να τηλεφωνείτε 2421-031-434. 2-4-21-0-31-4-34. Όσοι τηλεφωνήσαν τις τρεις εβδομάδες και αυτή την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, σήμερα θα είναι, όσοι τηλεφωνήσουν σήμερα, δύο οι νικητές και θα συμμετάσχουν όλοι στη μεγάλη κλήρωση της άλλης εβδομάδος. Να πω δημόσια ότι από τα 20 άτομα θα αφαιρέσουμε τους 5, οι οποίοι θα δώσουμε τα χρήματα σε ανθρώπους που τηλεφωνούν και αποδειδειγμένα έχουν ανάγκη, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το δώσε λύση. Έτσι λοιπόν, από αυτή τη στιγμή μπορείτε να τηλεφωνείτε 2-4-21-0-31-4-34 και να επανέλθουμε στη σειρά των θεμάτων της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Έλεγα λοιπόν, βάλε το προηγούμενο Μιχάλη, την καρτέλα, ότι αφού συνέστησα λοιπόν την προσοχή και ότι
θα έχουν να αντιμετωπίσουν δική μου αγωγή πλέον, αμέσως, κυρίες και κύριοι. Μου στείλαν μήνυμα με το mail για να προωθήσω τα έγγραφα του εξουδικαστικού, κυρίες και κύριοι, όπου θα γίνει και την άλλη εβδομάδα η επαφή και θα έχει και για αυτήν την κυρία Μολονότη, έκανε το λάθος, την πιάσαν σε ανύποπτη στιγμή, δεν ψηλιάστηκε, έκανε το λάθος να συνομιλεί μαζί τους, αφού τους επισήμανα τις νόμιμες συνέπειες, απεδέχθησαν το λάθος τους, κυρίες και κύριοι, και έτσι λοιπόν άλλα τρία σπίτια διασώθηκαν και με μεγάλο κούρεμα και μηδενικό επιτόκιο, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ. Να πάμε στο επόμενο βίντεο, κυρίες και κύριοι, και θα είμαι από εδώ και πέρα πολύ σκληρός με τους πολιτικούς. Δείτε. Αυτά που βάζουν τώρα την κοινωνία και βάζει υπογραφές είναι κελιότητες. Είναι κελιότητες πραγματικά. Είναι σαν να ζούμε σε μια δημοκρατία την οποία ήδη θέλουν να την κάνουν μπανανία. Αν η οικογένεια Καραμανλή σέβεται τον προπάτορα και ιδρυτή της παρατάξεως, θα πρέπει η ίδια να δώσει την ευχή της στον νεότερο Κώστα Καραμανλή και να, του Αχιλλέα, και να πάει αποποιούμενο στην βουλευτική του ασυλία να παρουσιαστεί στο δικαστήριο, προκειμένου η ελληνική κοινή γνώμη να βγάλει από μέσα της την ψύχωση. Υπάρχει μια ψύχωση. Δεν κρίθηκε τα τέμπη στις δύο εκλογές, όπως σε φάνη. Όπως φαίνεται τώρα, για να κάνουμε την πολιτική είναι μεγαλύτερο το κόστος τώρα παρά όταν έγινε το δυστύχημα. Μπράβο! Είμαι στον δρόμο και γίνεται πανζουλισμός. Κόρνες φωνάζουν, έχουν βγει από τα παράθυρα τα χέρια και χτυπάνε τις πόρτες. Ρε, αυτό φωνάζουν. Και ψάχνω να βρω τι είναι. Τι να το φωνάζουν. Και πλησιάζω στον δρόμο και βλέπω ένα νεαρό παιδί, 20 χρονών, και παίρνει ένα σκυλάκι μέσα από τη λεωφόρο, που αν περνούσε από την άλλη μεριά θα το σκοτώνανε. Και το πήρε αυτό στα χέρια του, το βάλε εδώ, το κάνει έτσι. Και λυπήθηκα που δεν ήμουν εγώ χθες. Λυπήθηκα πάρα πολύ. Το πήρε λιμάδο. Και οι άλλοι κάφροι που φωνάζανε. Φύγε βρε μαλάκα απ' τη μέση. Αυτή δεν είναι ζωή δώρα. Αυτή δεν είναι άνθρωποι. Και είμαστε γεμάτοι από τέτοιους. Δεν τη θέλω εγώ αυτή την Ελλάδα. Δεν μ' αρέσει. Κυρίες και κύριοι, πάρα πολλοί δεν θέλουν να κατανοήσουν ότι το Δώσε Λύση παρουσιάζει μία διαφορετική εκπομπή. Αυτά τα βίντεο, με εσάς που συνομιλώ και σας εξηγώ και τα καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να τα κάνει κανείς, κυρίες και κύριοι. Έχουν άλλο σκοπό, θέλουν να περάσουν άλλα νοήματα. Εγώ τα λέω με έναν διαφορετικό τρόπο. Τα σχολιάζουμε με έναν διαφορετικό τρόπο και σε αυτό που είδατε έχουμε τα δύο τελείως άκρα. Έχουμε τον Κουκουβιό, τον έχω ονομάσει Κουκουβιό, ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ, κυρίες και κύριοι, θέλει να στηρίζει την κυβέρνηση, τους πολιτικούς και σαν να μην τρέχει τίποτα που χάθηκαν 57 άνθρωποι. Από την άλλη, τον Γιώργο τον Ταλάρα, ο οποίος μας αφηγείται ένα σκηνικό ότι είδε κάποιον να παίρνει ένα σκυλάκι, λέει, από τον δρόμο που θα το πατούσαν, κόρνες, φωνές, μας μεταδίδει τον Έλληνα στον δρόμο, πώς συμπεριφέρεται, κλαίει, γιατί δεν ήταν αυτός που βοήθησε το σκυλάκι. Άρα λοιπόν, αυτά τα βίντεο είναι μοναδικά. Είδατε δύο διαφορετικούς ανθρώπους, κυρίες και κύριοι. Αυτά συμβαίνουν στην κοινωνία. Είδατε τους ανθρώπους που τρώνε ανθρώπους, και θα δείτε, θα είμαι πάρα πολύ σκληρός και από τα υπόλοιπα που θα δείτε, και είδατε από τους ανθρώπους, είδατε ανθρώπους που αγγίζουν τα ζώα, τα αγαπάνε, τα συμπονούν, άλλη ψυχή, άλλη καρδιά, άλλη συμπεριφορά, κυρίες και κύριοι. Άρα συμπέρασμα, όταν έχουμε να κάνουμε, γιατί μας ονόμασε κάποιος υπουργός, ότι όσοι ασχολούμαστε με τα τέμπη, με το αν μπαζώθηκε και θα πω γιατί είναι η δουλειά μου αυτά, πολλά, θα το πω πολλά σήμερα, θα το σούρω πολλά, μπάζα. Λοιπόν, πιο μεγαλύτερα μπάζα, ρε χαρτογιακάδες, από εσάς δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν από εσάς πιο μεγαλύτερα μπάζα. Είσαστε πουντικάκια, πηδάτε από τα καράβια. Είδαμε και σας έδειξα εδώ
Έτσι, οι δικαστές του Αρείου Πάγου που δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα, που άλλα διδάσκουν, άλλα κάνουν, άλλα αποφασίζουν, τους χλεβάζουν όλοι σχεδόν οι δικηγορικοί σύλλογοι, κάποιους αυτούς ευτυχώς είναι λίγοι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, το Ευρωκοινοβούλιο, οι ξένοι και όχι μόνο, ότι δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Έρχεστε λοιπόν εσείς ρε χαβαλέδες, λοιπόν, απέναντι σε εμάς, που μπροστά σε εμάς δεν είστε ούτε μια τρίχα, να μην το πω δημόσια, να μην το πω δημόσια, ξέρετε τι εννοώ, είναι πάρα πολύ διαφορετικές οι πορείες μας στη ζωή, σας ανεχόμαστε, αλλά ως εδώ, μέχρι ένα σημείο. Ας δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα συναντήθηκε η ηγεσία του Αρείου Πάγου. Από τη μία βγάζουν ανακοινώσεις, από την άλλη ήθελαν να τις συναντήσουν. Αλλά τις συνάντησαν, δεν τις συνάντησαν, κυρίες και κύριοι, το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Εντεταλμένοι κατά τον κόσμο, κατά τους πολιτικούς, είδατε σήμερα τι έγινε στη Βουλή, ότι διορίζονται λοιπόν από την πολιτική και έτσι και το ποντικάκι που σας είπα ο Αεροπαγίτης, τον οποίο κρατούν ακόμα σε υπηρεσία, ο οποίος αποδειδειγμένα εδώ σας έχω δείξει ότι είναι ο μεγαλύτερος δικαστής απατεώνας που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μας. Έχοντας τρομερή εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, διότι τον απατεώνα αυτόν, συνάδελφοι του 48 και έχουμε τις αποφάσεις στα χέρια μας, ο Σάκης Ριτζής μας μιλάει όταν έχει αποφάσεις στα χέρια του. Έχουμε και το βούλευμα όπου έκανε όλα τα τεχνάσματα αυτά που νόμισε ότι δεν θα τα αντιληφθεί κανείς. Αυτά που έκανε σαν εισηγητής του Άρειου Πάγου να υποστηρίξει τράπεζες, αλλά δεν ήξερε ότι υπάρχουν τετραπέρατοι και πιο προχωρημένοι από αυτόν άνθρωποι λοιπόν. Βλέπετε, πρόταση δυσπιστίας λέει, όποιος λέει για μπαζώματα λέει ο υπουργός, λέει, είναι λέει για τα μπάζα. Όλοι εμείς που μιλούμε, οι γονείς, λοιπόν άκου να δεις υπουργέ μου. Θα σου πω λοιπόν δημόσια μια ιστορία. Για να καταλάβουμε ποιος είναι ο Σάκης ο Τζίμας, ποια είναι η νομική του ομάδα. Όταν λοιπόν εσείς, επί Πασόκ έγιναν αυτά, μία από τα ίδια δηλαδή, χειριζόμενοι τις υποθέσεις, δικαστές προσκύμενοι στο Πασόκ και δικηγόρος, βουλευτής, μάλλον υφυπουργός μεγάλος από την Ήπειρο, ήταν σε αυτήν την υπόθεση και βάλατε λιτούς και δεμένους να καταστρέψετε μια οικογένεια ότι δήθεν ο γιος οδηγούσε ένα αυτοκίνητο του Νταλίκα, δηλαδή της οικογένειας, μια οικογένεια που έδωνε και δίνει χιλιάδες θέσεις εργασίας, ότι ήταν επί την Υπήρεια Ναρκωτικών Ουσιών, σκαρφιζόμενοι και τεχνιέντος με τους δίθεν ειδικούς. Πανεπιστήμιο είχε και στα Γιάννενα, αλλά πήγατε στην Πάτρα. Εκεί ήταν η σφικουφουλιά, αυτά που λέμε δηλαδή. Ότι βρέθηκε λοιπόν επί την Υπήρεια Ναρκωτικών Ουσιών. Κατέστηνε, να το πω έτσι, θα καταλάβουν οι δικηγόροι και εσείς, αμετάκλητες οι πολιτικές αποφάσεις. Αναλάβαμε λοιπόν στο δεύτερο βαθμό του ποινικού δικαστηρίου εμείς, με τον αξιόλογο καθηγητή Θεοχάρη Δαλακούρα, και αφού ξεσκεπάσαμε όλες τις απάτες των πολιτικών δικαστών και όχι μόνο, με μια ομάδα, με πραγματογνώμονες, με δικαστικούς επιμελητές, με αριθμούς πρωτοκόλλου, με στοιχεία, με αλλοιώσεις, με πλαστογραφίες, κυρίες και κύριοι, αθωώσαμε αυτό το παιδί το οποίο σήμερα ζει με την οικογένειά του ειρηνικά. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία, υπουργέ μου, το μπάζωμα. Όσο να θέλετε να το παρουσιάσετε, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, όσο να θέλετε να το παρουσιάσετε ότι δεν ήταν κάτι, να ξέρετε ότι ούτε πρόβλημα είχαν όπως επικαλείστε οι Γερανοί να πάνε στο σημείο και τα χαρίξαμε χαλίκια κτλ. Και εγώ σας λέω το εξής, ότι σε εκείνο το σημείο, έτσι ατύχημα έγινε, φεύγουν πράγματα χιλιάδες μέτρα, εκατοντάδες μέτρα, δεκάδες μέτρα μακριά, ήταν σε εκείνα τα σημεία που μπαζώσατε κάποια στοιχεία, μέλη ανθρώπινα να το πω εγώ έτσι και όχι μόνο, τα οποία θα ρίχναν φως σε αυτή την υπόθεση.
Άρα λοιπόν ποιος είναι για τα μπάζα. Εμείς που τα σπουδάσαμε ή εσύ υπουργέ μου που μας λες μπάζα γιατί επικαλούμαστε τα μπάζα. Ή εν πάση περιπτώσει οι εισαγγελείς που ήδη δείχνουν τα πράγματα ότι πηγαίνουν κατηγορούμενους στους ανθρώπους αυτούς που αναμίχθηκαν σαν ευθύνη την ιστορία, φαίνονται να έδωσαν την εντολή ή να εκτέλεσαν την εντολή του μπαζώματος. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω το εξής. Για να καταλάβετε τη διαφορά που θέλουν να παρουσιάσουν οι πολιτικοί ακούγοντας μια εκπομπή σαν το Σάκη του Τζίμα ή εν πάση περιπτώσει οι χαρτογιακάδες που δεν τους βλέπει ούτε η μάνα τους. Γιατί τον Άστρα και την εκπομπή μας τη βλέπουν εκατομμύρια αποδεδειγμένα, όπως είδατε, τηλεθεατές. Άρα λοιπόν αυτοί οι προσκύμινοι, τα παπαγαλάκια δηλαδή, οι οποίοι θέλουν να κρίνουν την εκπομπή μας σαν είναι μια εκπομπή του Μπαμπινιώτη. Όχι, εδώ είναι μια λαϊκή εκπομπή, είναι δύσκολο αυτό που κάνω, να μπορείς να μετατρέψεις τις σκέψεις σου, τις νομικές, τις σκέψεις σου όλες αυτές σε απλά λόγια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, χαρτογιακάδες. Εάν ο οποιοδήποτε νομίζει ότι έχει τις γνώσεις, ας έρθει εδώ ή ας με καλέσει να είμαι απέναντί του και θα τον ξεφτυλίσω, για να καταλάβετε λοιπόν ότι εδώ ακούτε μια διαφορετική φωνή και αλήθειες. Δείτε, οι Ευρωπαίες Αγγελίες για τα Τέμπη μας μπλοκάρουν από αυτό που θέλουν να εφαρμόσουμε, θέλουν να εφαρμόσουν δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν, τι όφελος είχε η επίσκεψή σας, κυρία μου, στον Άριο Πάγο. Όταν χλεβάζουν αυτόν τον θεσμό, και πόσο δε μάλλον το είδαμε και στην περίπτωση της απόφασης 1 του 2023 περί τετροποίησης του νόμου 3156 για τα φανς, δικηγορικοί σύλλογοι ομιλούσαν για παρεμβάσεις πολιτικών, παρεμβάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και όχι μόνο. Γρήγορα, Μιχάλη, τα θέματα για να ευχαριστηθεί ο κόσμος και εμείς στην εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν στην επόμενη καρτέλα. Άδωνης, λέει. Δεν θέλουμε δερβέναγες. Άρα λοιπόν διαπιστώνεται εύκολα, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε να κάνουμε με την Ελλάδα, με την πολιτική της, με ΙΤΑ, με τους πολιτικούς, με όμικρον γιώτα, με την κυβέρνηση και τους ανθρώπους που δώσαμε εμείς με τον ψήφο μας, κυρίες και κύριοι, να ηγούνται και να είναι βουλευτές, υπουργοί και όχι μόνο. Καλά μας κάνουν λοιπόν, αυτό είναι το ήθος των πολιτικών μας, να βρίζουν ότι είμαστε για τα μπάζα, ότι δεν θέλουμε δερβέναγες και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Λοιπόν, Άδωνη, πρέπει να καταλάβετε λοιπόν ότι τα χρόνια αλλάζουν. Ζούμε σε ύποπτα χρόνια. Λοιπόν, και θα έλεγα ότι νικάμε, αδέρφια. Έτσι λοιπόν είχαμε και την εθνική μας εορτή, 25η Μαρτίου. Νικάμε, αδέρφια, και η αλαζονία σας. Και φυσικά θα το πω δημόσια, γιατί το κάνουν αυτό. Έχουν εξασφαλίσει, ξέρετε, τις οικογένειές τους, τα χρήματα. Αυτοί δεν βλέπουν τίποτε άλλο παρά το χρήμα, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν και πιο έξυπνοι από εσάς και κάποιοι από εμάς είναι αποφασισμένοι νόμιμα, δίκαια, δημοκρατικά να σας καθίσουν στο σκαμνί. Επόμενη καρτέλα. Μειοψηφία, λέει, έτσι, του Δέλτα Σίγμα της Ένωσης Δικαστών, Σεβαστίδης, δύο αδέρφια και κάτι άλλοι δικαστές, οι οποίοι αντιδρούν, κυρίες και κύριοι, στις απόψεις, στις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν τα λέμε εμείς. Εμείς, κυρίες και κύριοι, δημοκρατικά έχουμε αυτό το δικαίωμα να κριτικάρουμε και να δείχνουμε εδώ τα δρόμενα της εβδομάδος και όχι μόνο. Είδατε λοιπόν, χλεβάζουν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Επόμενη καρτέλα. Δεν θα μείνει έτσι αυτό το θέμα. Βίντεο. Να πάμε λοιπόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα κορυφαίο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ένα περιθωριακό όργανο το οποίο βγάζει κάποια ψηφίσματα τα οποία έχουν κάποιο διακηρυχτικό χαρακτήρα, είναι κάποιο ευχολόγιο. Είναι το βασικό νομοθετικό
όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ευρύτατη λοιπόν πλειοψηφία προχώρησε σε μια καταδικαστική απόφαση, η οποία δυστυχώς μας κατατάσσει στην Ουγγαρία του Όρμπαν. Δεν καλείστε δηλώσεις εσωτερικών στελεχών και τι πιστεύουμε, ότι μπορεί να επισκιάσει μια διεθνή καταδίκη της χώρας για διολίσθηση του κράτους δικαίου. Όταν ότι κάνει δηλώσεις για πλάκα. Εάν ήταν τόσο πεπισμένος ότι το ψήφισμα αυτό αδικεί το κόμμα στο οποίο είναι στην οικογένειά του. Μια γελοιότητα όπως και εγώ, ναι είναι απάντηση. Κύριε Υπουργέ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού στην οικογένεια του οποίου λέτε κόλαφο, αλλά γελοιότητα. Αν ήθελε. Ξέρει πως γίνεται αυτά το Ευρωπαϊκό, καταλαβαίνει πόσο γελίο είναι αυτό. Όποιος νομίζει δε ότι η Ελλάδα είναι Ορμπάν, έχω τα πέντε λεφτά. Είδατε κυρίες και κύριοι, είδατε λοιπόν ότι για αυτό το θέμα το οποίο αναδεικνύεται, το βλέπω από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όχι μόνο, και δεν είναι κανένα άλλο από το δυστύχημα των Ντεμπών, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δυστύχημα για μένα, κυρίες και κύριοι, ότι φέρνει αναταραχές στο πολιτικό σκηνικό. Δεν ήρθαν οι αναταραχές όταν είχαμε τις εκλογές και έρχονται τώρα και προσπαθούν εκατέρωθεν και από εδώ και από την μία μεριά και από την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, να μας αποδείξουν, να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ήταν ένα ατύχημα από τη μια μεριά και από την άλλη ότι δεν υπάρχουν ευθύνες και φταίει ο σταθμάρχης και δεν φταίει κανείς άλλος. Όταν, το έχω πει πάμπολες φορές, λοιπόν είναι εκείνος με το ραντάρ ο αστυνόμος και σου λέει κάτσε εδώ στη γωνία γιατί έτρεχες με 140 ας πούμε και σου βάζει πρόστιμο ή τα λάστιχά σου δεν είναι καλά, δεν έχεις περάσει χταίο, δεν έχεις κάνει το άλλο. Και αφήνετε λοιπόν τα τρένα για να δείτε ποιοι είστε, να σκοτώνονται νέα παιδιά, Ελληνόπουλα, άκρως επικίνδυνα, με χρήματα που έχετε πάρει, τα φάγατε ή εν πάση περιπτώσει θέλετε να τα δώσετε τα έργα να κολυσιεργούν για σκοπούς δικούς σας και να εμείς εδώ να έχουμε θύματα. Και όταν προσπαθούν οι άνθρωποι, οι γονείς, η μάνα αυτή, ο σύλλογος αυτός, να βρει το δίκαιό του, να προσφεύγει στα ευρωπαϊκά κοινοβούλια και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εκεί μπορούν να βρουν μόνο το δίκαιο τους. Δείτε. Όταν τις πολιτικές τις διαμορφώνει δηλαδή ένας εσμός συμφερόντων που κυριαρχεί γύρω από την εξουσία και δεν υπάρχει η δυνατότητα των αντιστάσεων, τελειώνει η χώρα. Η γενναιότητα ανέλαβε την αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Είχαμε το θάρρος να αναλάβουμε την πολιτική ευθύνη. Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αναλάβει την αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Ερχόμαστε σε μια πραγματικότητα που ενώ τα κόμματα είναι διαμεσολαβητές στη σχέση μεταξύ των ομάδων, μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτικής, υπέβουν στο πολιτικό σύστημα και γίνονται αυτά πολιτικά συστήματα. Κάθε κόμμα που ανεβαίνει στην εξουσία είναι πολιτικό σύστημα. Κουντουγιώργης, τζίμας νούμερο 2, είναι ο άνθρωπος που μπούκαρε, να το πω εγώ έτσι κυρίες και κύριοι, μπούκαρε στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου υποχρέωσε λοιπόν τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό, τότε να κάνει κάποια πράγματα που κατά τη γνώμη του έπρεπε να γίνουν χωρίς τέτοιες παρεμβάσεις και τα έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές. Για να δούμε, για κακούργημα λέει, κατάχρηση εξουσίας δικάζεται πρώην εισαγγελέας. Δεν τα λέμε εμείς κύριοι δικαστές. Εμείς λέμε ότι το δώσε λύση. Ο Σάκης ο Τζίμας έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, αλλά από την άλλη μεριά θα δείχνουμε και τους ανθρώπους αυτούς που πρέπει εσείς οι ίδιοι ή εμείς, εν πάση περιπτώσει, να μηνύσουμε, να αποβληθούν από το σώμα αυτό. Δεν χρειάζονται. Είναι μια υπόθεση γνωστή στην Κέρκυρα, όπου γνωστή εισαγγελέα εξαφάνιζε δικογραφίες και όχι μόνο. Αναμένουμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά.
Φαθείτε εκεί, γιατί τα έχω δει, τα έχω διαβάσει. Πάμε πολλές φορές όταν μηνύεις, ας πούμε, έναν δικαστή, έρχεται ένας συνάδελφος εισαγγελέας και αρχίζουν τις τρέλες αυτές, τις τρέλες τους δηλαδή, στις διατάξεις, όχι το κάνει για καθήκον, γιατί η συνείδησή του, επειδή ήμασταν έμπειροι, έτσι λοιπόν, έτσι χειριστήκαμε υπόθεση που για πρώτη φορά στην Ελλάδα δεν χρήζει αφισβήτησης, καταπατήθηκε το ύψιστο, να το πω εγώ έτσι, που πρέπει να παρεσπίζεται ένας δικαστής, το ήθος του και όχι μόνο, να μην αφήνει ή να μην δημιουργούνται υπόνοιες μεροληψίες για μια απόφαση, όταν ο εισηγητής αυτός, ο Χαρτογιακάς, ο ηλίθιος δηλαδή Αρουπαγίτης, μπήκε στην έδρα Αρουπαγίτης νομίζοντας ότι θα κάνει κακό. Το θέμα δεν είναι ότι έγραψε βλακείς και έκανε αυτά και μηνύθηκε και είχε, το τι είχε κάνει στο παρελθόν δεν γνώριζε ότι είναι στα χέρια μας. Είναι ότι πήρε στο λαιμό του και άλλους 4-5 Αρουπαγίτες λοιπόν. Η μία εκ των οποίων είναι, ο ένας ήταν αντιπρόεδρος τότε και η άλλη είναι νυν τώρα πρόεδρος, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε συνέχεια και θα σας τα δείχνουμε αφού αναμένουμε τα πορίσματα των εισαγγελέων. Δείτε, βλέπετε κυρίες και κύριοι, ασφαλώς λέει στο δικαστή, αφού όμως αυτός λάβει υπόψη του όλες τις παραμέτρους. Είναι δημοσίευμα, κυρίες και κύριοι, δημοσίευματα από καθηγητές, βάλε το επόμενο, Μιχάλη, έτσι λοιπόν, είναι ο Σπύρος ο Βλαχόπουλος. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι τα λέει όλα. Αυτό να βλέπει και να διαβάζει ο Χαρτογιακάς, ο οποίος είχε και το θράσος, το έχω δείξει εδώ, έχουμε δείξει δικά του δημοσιεύματα που υπάρχει δική του συνέντευξη και έγγραφα. Πήγαινε λοιπόν και έκανε και μαθήματα ότι ο δικαστής λέει δεν πρέπει να είναι, πρέπει να απέχει όταν πρέπει να αυτοξερείται δηλαδή, όταν θα υπάρξουν υπόνοιες μεροληψίας αφού θα συμμετάσχει στη σύνθεση μιας εκδιδόμενης αποφάσεως, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά γίνονται μόνο στο Δόσιλίσι και επειδή εμείς δεν τα σηκώνουμε εδώ στο Δόσιλίσι, θα ξαναδείξουμε την απόφαση και σας το λέω με τα λόγω γνώσης ότι σαν απόφαση σε τραπεζικά θέματα είναι για ξεφτύλα. Είναι μία απόφαση που μόνο δικαστές δεν έπρεπε να ήταν όλη η σύνθεση. Και εδώ είναι η μήνυση. Ευχαριστώ πολύ. Και γιατί το λέω αυτό, δείτε, να σας ξαναθυμίσω. Δείτε λοιπόν, τολμούν και μιλούν για συνταγματικότητα λοιπόν οι Αρουπαγίτες εναντίον δικαστικών επιμελητών επειδή λένε δεν έβαλε την ώρα και την ημερομηνία στο επιδοθέν έγγραφο. Οι ίδιοι οι δικαστικοί επιμελητές σε εξώδικο που αποστάθηκε σε αυτούς λένε παραδόξες, τους λένε απατεώνες, δηλαδή το έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές και λένε εδώ ότι δεν το έχουμε ξαναδεί στα μάτια μας αυτό γιατί δεν επικαλούν τη βλάβη, πλαστογραφία της επίδοσης και φυσικά για δείτε τι λέει το ΣΤΕ, να το τρέξουμε Μιχάλη και το επόμενο, ότι ξεκάθαρα κυρίες και κύριοι, έτσι σχόλιο λέει, μπουκουβάλα πρωτοδίκη λοιπόν. Κοιτάξτε λοιπόν μία απόφαση εδώ, στην οποία λέει ότι δεν μπορείς κύριε, κύριε δεν μπορείτε κύριε στον Άριο Πάγο να ομιλείτε για αντισυνταγματικότητα. Μάλιστα εδώ είναι και μία έκθεση επίδοσης, η οποία ήταν πλαστογραφημένη, παραποιημένη δηλαδή. Και πόσο δε μάλλον όταν εδώ λέει, στην περίπτωση που αναφέρουμε εμείς, τέλος λέει με την υπαρήν 3201 του 2000 απόφαση του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, κυρίες και κύριοι, που αγνώρισαν οι χαρτογιακάδες, λέει παράληψη δε του οργάνου λέει, που διενεργεί την επίδοση να συμπληρώσει την ημερομηνία την ώρα δεν παίζει κανένα ρόλο αφού υπερισχύει η έκθεση επίδοσης. Αυτό λένε και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Και αυτό έχουν δεχτεί, κυρίες και κύριοι, τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, όπως θα δείτε που απευθυνόμαστε πλέον εμείς για να εξευτελίσουμε λοιπόν αυτούς που κάνουν κατάχρηση εξουσίας και που νομίζουν ότι είναι κάποιοι. Σε αυτό το σημείο όμως θέλω να επισημάνω ότι όταν ενοχλείς ανθρώπους που δεν σε ενοχλούν, όταν θέλεις να δείξεις τη δύναμή σου με κάνοντας κατάχρηση εξουσίας, θα δεις και τη δική μας την δύναμη και θα τη δουν και τα παιδιά σου. Πάμε λοιπόν
στην επόμενη καρτέλα, Ίντρουμ. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, υποβαθμίζουν τα φανς, υποβαθμίζουν τις διαχειρίστρες εταιρείες. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εμείς εδώ, εγώ με πάρα πολλή δουλειά, γι' αυτό ανέλαβα την ευθύνη να διασώσουμε τις επιχειρήσεις και έχουμε 100% επιτυχία. Δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε τυχαία αυτή την εκπομπή. Καθίσαμε με τους συνεργάτες, μιλήσαμε ατέλειωτες ώρες, έθεσα προβληματισμούς ενώπιόν τους, έθεσαν και αυτοί, συζητήσαμε και θα σας πω δύο πράγματα, τι μας οδήγησε εδώ και σε αυτή την επιτυχία. Όταν λοιπόν ως εκπαιδευτής δανείων αντιλήφθηκα ότι όλο αυτό το κόλπο ήταν στημένο για να γονατίσουν οικονομικά τον ελληνικό λαό, αφού έδιναν σε ουδήποτε και χωρίς εισοδήματα με μια πρόσθετη πράξη. Εκπρόθεσμη δηλαδή φορολογική δήλωση δάνεια. Δηλιάσαν τον κόσμο με τις διαφημίσεις, σου βομβαρδίσαν με τηλέφωνα, έπαιρναν οι διευθυντές στα σπίτια, άλλα να πάρεις άλλο δάνειο, να σου δώσω εκείνο. Έβγαιναν οι πολιτικοί και έλεγαν 1.750 θα φτάσουν οι μισθοί, μη φοβάστε τίποτα, η Ελλάδα πετάει, πάνε όλα καλά. Ξεχάστηκαν όλα αυτά και έπρεπε να περισσώσουν τα τομάρια τους. Τις οικογένειές τους, τους μισθούς, τους τραπεζίτες, εν μέρη τους εφοπλιστές που δεν φταίνει οι φουκαράδες, γιατί πάνε πολλές φορές είναι αυτοί οι οποίοι πήραν και σηκώσαν την Ελλάδα έτσι ψηλά. Εκεί λοιπόν, αφού συνδυάζαμε πάρα πολλές φορές, καταλήξαμε και πιο πολύ, γιατί να το κρύψουμε, από δική μου εμπειρία σαν εκπαιδευτής δανείων, ότι αφού λοιπόν δεν θα μπορέσουν ουδέποτε οι τράπεζες να εισπράξουν αυτά τα χρήματα, δεν μπορούσαν να εισπραχθούν, ποιος να τα εισπράξει, ποιος να τολμήσει να κάνει όλα αυτά που κάνουν τα φανς, σαν τράπεζα, με ποιους υπαλλήλους, με ποια υποδομή δεν υπήρχε, θα γινόταν το όλα να δει, σφαγές δηλαδή, θα σπάσαν καταστήματα και θυμάστε τι γινόταν. Έτσι λοιπόν, αφού ξέραμε και βλέπαμε τις προθέσεις να μπουν στο παιχνίδι τα φανς, να μπουν οι διαχειρίστρες εταιρείες, έμπειροι, καθίσαμε, βάλαμε κάτω τα πράγματα και καταλήξαμε, κυρίες και κύριοι, στο εξής συμπέρασμα. Όπως επιβεβαιωνόμαστε κάθε μέρα και θα δείτε άλλη μια επιβεβαίωσή μας από τον κύριο Στουρνάρα, όταν πριν 1,5 χρόνο έλεγα ότι άρον-άρον δόθηκαν εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου στα φανς, είτε τα καταφέρνουν καλά στις ρυθμίσεις ή, εν πάση περιπτώσει, να σπραχτούν τα δάνεια, είτε όχι, αυτοί πληρωνόταν, κυρίες και κύριοι. Άρα το κράτος τώρα έφτασε στο σημείο, αφού πήραν ανάσα, να καταλάβουν τα λάθη των προκατόχων που ψήφισαν όλα αυτά, δίνοντας αυτές τις εγγυήσεις λοιπόν, δήθεν το γέφυρα και άλλα, θα τα πούμε παρακάτω, όπου λοιπόν αυτοί είτε καταφέραν να διεκπαιρώσουν μια υπόθεση ότι όχι, πληρωνόταν, κυρίες και κύριοι. Και πληρώνονται ακόμη, κυρίες και κύριοι. Εις βάρος του Έλληνα πολίτη, των Ελλήνων, εις βάρος ημών, κυρίες και κύριοι, και εσάς ολονών. Αυτές ήταν οι βιβιασμένες κινήσεις. Και αυτές τις αποκαλύψεις τις κάνει μόνο το Δοσελίσι. Δεν πάνε καλά λοιπόν. Στουρνάρας, το βλέπετε, για αμοιβές από κόκκινα δάνεια, 100% επιβεβαίωση του Σάκη του Ζήμα και το δώσε λύση, κυρίες και κύριοι. Όταν τα λέγαμε, σπέβδουν οι μεμσήμεροι χαρτογιακάδες από ζήλια. Τα ξέρετε αυτά, τα έχουμε πει πάμε πολλές φορές. Πού να μπορούσαν να φανταστούν αυτοί ότι μια εκπομπή στην τηλεόραση του Άστρα, το μεγαλύτερο κανάλι της Θεσσαλίας, το δώσε λύση με το Σάκη Τζίμα, θα έφτανε στην κορυφή, θα είχε επιλύσει τα προβλήματα ευάλωτων. 797 ήμασταν και με αυτές τις υποθέσεις τις σημερινές πήγαμε στις 802 οικογένειες που έχουμε περισσώσει τα σπίτια τους, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ για να σας βοηθάμε. Το βλέπετε η επιβεβαίωσή μου, κυρίες και κύριοι. Τώρα πήρε ήδη στους τουρνάρες τι γινόταν. Θα μου πείτε, φώναζα εδώ, έκλεινε τα μάτια, έκανε πως δεν έβλεπε, έκανε πως δεν τα ήξερε και το βούλωνε. Δεν μας ενδιαφέρει. Άλλη μια ζημία που πληρώνουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, για να δείτε ποιοι είναι οι πολιτικοί. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές είναι οι αποκαλύψεις
που γίνονται μόνο στην εκπομπή από 22 και 30 μέχρι 12 και 5, κυρίες και κύριοι, από στην τηλεόραση του Άστρα, από το Δώσει Λύση και το Σάκη Τζίμα. Αλλά οι τράπεζες, το βιολί τους, λουκέτο σε καταστήματα της Πειραιώς, το Βόλο, κυρίες και κύριοι. Θα κλείσουν τα καταστήματα. Θα υπάρχουν τα μηχανήματα. Θα πηγαίνετε να βάζετε λεφτά, γιατί μόνο έτσι θα μπορούν να γίνουν τις συναλλαγές. Θα τα βλέπετε άλλα χαλασμένα, άλλα δεν θα δουλεύουν. Συνωστισμός, ο ένας απάνω στον άλλον. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει στη Γερμανία, συμβαίνει με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κυρίες και κύριοι. Μας πηγαίνουν δήθεν, για να περισσώσουν, να το πω εγώ έτσι, τη γη, σε αυτά τα μοντέλα, τα οποία έχουν άλλο σκοπό, κυρίες και κύριοι. Θα πατάς ένα κουμπί ή, εν πάση περιπτώσει, θα γίνεται κάτι και θα χάνονται όλα. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Η ζωή εκδικείται. Και εδώ σταμάτα το Μιχάλη. Εδώ είναι αυτή η ιστορία που σας λέω για τους δύο αδέρφια και κάτι άλλοι δικαστικούς επιμελητές της Κατερίνης που έχουν σχέσεις με αυτόν τον Χουαρτοβιακά, τον ηλίθιο, τον αρουπαγίτη, τον Πρωτοδίκη που έκανε τις απάτες και συνέχισε και τώρα. Γιατί και από τη μεριά τους δεν θεωρείται, από τη δική μας τη μεριά, ότι έκαναν την παράληψη, και εμένα το έκαναν, και όαια και αλίμονο και στο δικαστή που θα βάλει μπροστά τα στήθια του να βγάλει μια διάταξη. Όχι, ούτως ή άλλως το έχω δηλώσει δημόσια ότι αυτοί καλύτερα να σταματήσουν το επάγγελμα, κάνουν άλλη δουλειά, γιατί θα έρθει η ώρα που εκεί δεν χωράνε δικαστήρια και θα αντιμετωπίσουμε τη δικαιοσύνη ο ένας απέναντι στον άλλον. Ένας τέτοιος λοιπόν χαρτογιακάς δικαστικός επιμελητής ήταν και ο κύριος εδώ. Κυρίες και κύριοι, ο οποίος, άστο, που δικαστικός επιμελητής, σκληρός δηλαδή, έκανε κατασχέσεις, εμπλέχτηκε στις πρακτικές εταιρείες και όπως λέει το Δώσε Λύση, όπως λέτε εσείς, όπως συνομιλούμε μαζί μας, λοιπόν, για τους άπιστους θωμάδες υπάρχει ο Θεός, υπάρχει η Παναγία, υπάρχει μια νωτέρα δύναμη που τα χάσε όλα, κυρίες και κύριοι. Αυτός ο άνθρωπος, ό,τι έκανε, τα πλήρωσε. Και έτσι λοιπόν, κάποιος πρέπει να βρεθεί για να πληρώσουν και αυτοί που αναφέρουμε εδώ κατά καιρούς, οι οποίοι δεν έχουν σεβαστεί ούτε τους νόμους, κάνουν κατάχρηση εξουσίας ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιες εξουσίες που τους δίνεται είτε σαν δικαστές, είτε σαν δημόσιοι υπάλληλοι, είτε σαν δικαστικοί επιμελητές. Το άκρο της απάτης, κυρίες και κύριοι. Στέλνουν επιστολές σε ανθρώπους ακόμα που δεν ζουν, δεν είναι στη ζωή. Χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα, δήθεν ότι είσαστε ασφαλισμένοι και κάτω εδώ στο τέλος λέει ότι θα γλιτώσετε, λέει, τον έμφυα, Μητσοτάκη. Λοιπόν, εδώ πήρατε τέτοιο χαρτί στο δικηγόρο και αγωγή. Δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Οι ασφάλειες δεν πληρώθηκαν σε 10, 20 μέρες, 30 κυρώνονται. Μην μασάτε παραμύθια, μην ακούτε κανέναν. Και μάθετε, γιατί αυτά, αν πήγαιναν, ας πούμε, αυτό το χαρτί, αν πήγαινε στο Μητσοτάκη, όχι και αλλή μόνο. Θα πήγαινε, θα μου πείτε, στο Μητσοτάκη. Λέω εγώ, υποθετικά. Ή στον Άιδη τον Γεωργιάδη. Είδατε εδώ, ένας βγήκε και λέει και του είπε ότι τα πήρες, λέει, από την Νοβάρτης και βγήκε και είπε, σας το έχω δείξει πάμε πολλές φορές, ας το πει μπροστά μου και θα δείτε τι θα γίνει κτλ. Άρα λοιπόν είδατε πως ξεχωρίζουν τις κοινωνίες. Εμείς είμαστε εδώ για να σας συμβουλεύουμε. Στο δικηγόρο είναι να φάτε, να πιείτε 5 τσίπουρα, δώστε τα χρήματα εκεί και διαλύστε τους. Πρέπει να σταματήσει αυτή η κατρακύλα να θεαχωρίζουν τις οικογένειες. Αμυνθείτε. Και πώς αμυνόμαστε? Η επαρχία δίπλα από το σπίτι σας, εδώ δικηγορικός σύλλογος Βόλου, Λάρισσας, όλων των επαρχιών έχει αξιόλογους δικηγόρους. Αυτή είναι η δουλειά τους. Τώρα, πήρα ο ένας άστο, ο άλλος άστο, καλά παθαίνουμε και τα ακούμε τους πολιτικούς και τους δίθεν λίγο δυνατούς. Αντισταθείτε λοιπόν. Αγωγή στην ασφαλιστική και στην τράπεζα που χρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα και μετά από χρόνια δίθεν τα χαΐσασταν ασφαλισμένοι. Πάμε λοιπόν.
Ναι, ωραία. Είναι 22 και 17. Θα πάμε σε διαφημίσεις σε αυτό το σημείο, όμως επαναλαμβάνω, συνεχίσετε να τηλεφωνείτε. 2-4-21-0-31-4-34, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να κατανοήσετε ότι όσοι τηλεφωνείτε σήμερα θα είστε, θα μπείτε στην κληρωτίδα, δύο οι νικητές και όλοι οι υπόλοιποι μαζί με τους άλλους των περασμένων εβδομάδων, την Τετάρτη που μας έρχεται, κυρίες και κύριοι, συμμετάσχετε στη μεγάλη κλήρωση, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το δώσε λύση. Δεν θα το αλλάξουμε, θα ενισχύσουμε με μεγαλύτερα ποσά για να μπορούμε να σας δώσουμε δύναμη να ξεπεράσετε τα οικονομικά προβλήματά σας που δυστυχώς αποκρύπτουν κάποιοι. Εμείς τα ξέρουμε καλά γιατί συνομιλούμε μαζί σας. Άλλωστε είδατε όταν ανακοινώνουν ότι μια βοήθεια λέει θα πάρετε ένα επίδομα 100-200 ευρώ, πώς προστρέχουν αυτά, θα παίρνετε από το δώσε λύση άμεσα, κυρίες και κύριοι, και μετρητά. Να πάμε λοιπόν στις διαφημίσεις, γιατί όπως λέμε εμείς εδώ, στο δώσε λύση, τι καλύτερο να δείτε. Διαφημίσεις των τοπικών μας επιχειρήσεων. Διαφημίσεις, αναμείνετε, μείνετε κοντά μας, σε λίγο μαζί σας. Άστρα, το δικό σου κανάλι. Κατάλληλο για όλους. Κυρίες και κύριοι, πάμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Είδατε λοιπόν ότι ζούμε αναταραχές στη γη. Πάρα πολλοί ομιλούν ότι είμαστε στα πρόθυρα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αναφέροντας, κυρίες και κύριοι, διάφορα επιχειρήματα, στηρίζοντας την άποψή τους αυτή στις γνώσεις τους ή, πάση περιπτώσει, στο επάγγελμά τους. Αλλά οι δημοκρατίες, στις δημοκρατίες μάλλον, έχουν δικαίωμα, κυρίες και κύριοι, να ομιλούν όλοι. Έτσι είναι πάρα πολλές οι φωνές αυτές που πιστεύουν ότι οδεύουμε σε έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ όμως θα κάνω μια διαφορετική προσέγγιση και με την δική μου την πείρα θα σας πω ότι θυμάμαι πάμπολους δίπλα μου, στο επάγγελμά μου, πολιτικούς, οι οποίοι βλέποντας τη δυναμικότητά μας, φίλοι, δήθεν φίλοι, ναι μεν έδειχναν και για εσάς και για πάρα πολλούς από εσάς ισχύει αυτό, δεν ισχύει μόνο για μένα, έδειχναν τη συμπάθεια προς το πρόσωπό μας, αλλά εάν είσαι έμπειρος, ευκόλως μπορείς να διαπιστώσεις και να καταλάβεις ότι κατέχονται από μία μεμσημυρία. Στη ζωή τους έχει κυριαρχήσει εκ της αδυναμίας, λοιπόν, το εαυτού τους, την οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, η απατεωνιά, το ψέμα, κυρίες και κύριοι, η μεμσημυρία, η αλαζονία και ο διαχωρισμός της επιλογής των ανθρώπων στους οποίους απευθύνονται. Έτσι λοιπόν, και σε αυτά τα μεγάλα γεγονότα επικρατεί το ψέμα, το οποίο δεν μπορεί κανείς με βεβαιότητα να αναδείξει. Και τι θέλω να πω με αυτό. Βλέπετε ότι από τη μία μεριά οι Αμερικάνοι λένε ότι δεν είναι με εντολή της Ουκρανίας. Είναι, να το πω εγώ έτσι, Ισλαμιστές. Από την άλλη, οι Ρώσοι θέλουν να το παρουσιάσουν και κάνουν τα πάντα ότι είναι δόντι της Δύσης σε συνδυασμό με εντολές των Ουκρανών. Και πάει λέγοντας το βιολί, κυρίες και κύριοι. Μας έχει διδάξει ιστορία και εμείς σαν Έλληνες το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και για να πάρει τη βασιλεία κάποιος σκότωνε ακόμα και τον πατέρα του δηλαδή. Αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η κοινωνία. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν
θέλω να σας υφιστήσω την προσοχή και να σας πω ότι ηγέτης στο σπίτι σας, στην οικογένειά σας, δεν είναι κανείς πέρα από σας. Δεν πρέπει να έχετε καμία αδυναμία σε ιονδήποτε, όσα σε κατηλίκια και θα δούμε και παρακάτω και να έχουμε, είτε αυτά είναι ο τζόγος, είτε είναι οι γυναίκες, είτε είναι το χρήμα, είναι χίλια δυο άλλα πράγματα γούστα και δεν συμμαζεύονται πέρα από την οικογένειά σας. Τη μάνα, τον πατέρα, την οικογένεια, τα παιδιά. Ήρθε η ώρα και θα έρθουν στιγμές που πρέπει να περασπιστούμε, κυρίες και κύριοι, τις οικογένειές μας. Αυτό κάνει το δώσε λύση. Και πώς μπορείς να περασπιστείς την οικογένειά σου ως δανειολήπτης, λέγοντας στην οικογένεια την αλήθεια, βρίσκοντας τους κατάλληλους ανθρώπους και έχοντας συμμάχους, τους άξιους δικηγόρους, τους τοπικούς σας δικηγόρους εκεί της γειτονιάς. Αυτά τα παιδιά που σπουδάσαν και βάζουν τα στήθια σας μπροστά σε έναν κακό δικαστή, σε έναν αλαζόνα δικαστή, σε έναν δικαστή που κάνει κατάχρηση εξουσίας. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι στη ζωή τίποτε δεν είναι σίγουρο. Ακόμα και η ζωή μας κρέμεται από μια κλωστή. Είμαστε όπως πρέπει να συλληπιθούμε, έτσι. Όσους αθώους έχασαν τη ζωή τους στη Ρωσία, αλλά βλέπετε πόσο λεπτές είναι οι γραμμές και ενώ πας με τα παιδιά σου, με την οικογένειά σου να δεις μία συναυλία, ξαφνικά βρίσκεσαι μέσα στην κάσα λοιπόν. Άρα πρέπει, και το λέω εδώ και εσείς θα αποφασίσετε, να περασπιστείτε με κάθε μέσο της οικογένειάς σας, της οικογένειές σας. Αυτό σας δείχνει το δώσε λύση. Αυτό κάνουν οι πολιτικοί. Επερασπίζονται τις δουλειές τους. Έφτασε υπουργός να λέει για ένα δυστύχημα 57 νεκρών μέσα στη Βουλή, όσοι ασχολείστε και ψάχνετε να βρείτε στοιχεία γιατί μπαζώθηκε το μέρος, είστε για μπάζα. Υπερασπιζόμενος τον μισθό του. Υπερασπιζόμενος το Υπουργείο που πήρε από το Μητσοτάκη. Βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, μία από τα ίδια. Βγαίνουν οι σαχλαμάριδες αυτοί, τα παπαγαλάκια, για ένα μισθό και μία από τα ίδια. Εδώ διερωτώμαι και λέω, γιατί μωρέ εσείς να κάνετε κάτι το αντίθετο, ώστε να δίνετε χώρο σε αυτούς τους χαρτογιακάδες να ανεβαίνουν στο σβέρκο σας. Και άντε, να το πω εγώ έτσι, να ανεβούν στο σβέρκο το δικό σας, με γεια σας και με χαρά σας. Με ποιο δικαίωμα στερείτε από την γυναίκα σας, από τη μάνα, από τον πατέρα, από τα παιδιά σας, τη ζωή τους, είτε γιατί τους βάλατε εγγυητές, είτε γιατί αναλάβατε εσείς να καθαρίσετε την πουγάδα και αντί να την καθαρίσετε τους έχετε φλωμώξει στο ψέμα, δεν είναι τίποτα και με φοβάσαι και χίλια δυο άλλα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε. Ήρθε η ώρα, δραπτόμενη της ευκαιρίας ότι πάλι κάτι δεν πάει καλά, θα τα δείτε παρακάτω με δημοσιεύματα, να αναλάβετε τις ευθύνες και μαζί με τους άξιους δικηγόρους σας να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και δεν είναι άλλη από τα φαντς και τις διαχειρίστες εταιρείες. Δείτε. Ξαναήρθατε, σας ξαναβλέπουμε, είχαμε καιρό να σας δούμε. Δεν με βλέπετε καθημερινά, αλλά εδώ είμαι. Πηγαίνω, έρχομαι. Οπότε καμιά φορά θα με βλέπετε, άλλες φορές δεν με βλέπετε, αλλά δεν ανακοινώνω πότε πηγαίνω, έρχομαι. Αλλά είχε περάσει ένας χρόνος και έτσι κάναμε το μνημόσυνο, όπως είχαμε πει πάντα, θα γίνει και στην Αγγλία για να τιμήσω τον πατέρα μου από όλους αυτούς που τον γνωρίζανε και δεν μπορούσαν να έχουν έρθει εδώ στην Αθήνα. Κοιτάξτε, αυτά είναι δικά του θέματα, δεν είναι για μένα να συζητά για τον ίδιο. Όπως ξέρετε, τον προσέχουν πολύ καλά και ελπίζουν να είναι κοντά μας σύντομα και να κάνει τη δουλειά του όπως μπορεί από εκεί που είναι. Φύγω γιατί τα παιδιά μου είναι στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη, που θα πάω να τους δω για αυτές τις μέρες και μετά θα ξαναεπιστρέψω. Και το Πάσχα φαντάζομαι εδώ, στο Ορθόδοξο. Βέβαια. Η μητέρα σας μένει εδώ μόνιμα πλέον. Πάντα ήταν εδώ, ναι. Έχει τώρα 10 χρόνια που είναι εδώ. Πού σου λέω, ρε! Πάνω, ρε, δεν ακούς. Τ' άκουσα. Γιατί δεν πας? Κάθε πράγμα στον καιρό και κουλιά στον Αύγουστο, λέγανε στο χωριό μου. Εδώ είσαι, ρε.
Από πού πήγες, από τη Χαραμάδα. Επαναθυμάσεις κουλικαντέρα. Κυρίες και κύριοι, βλέπετε ότι όταν ψάχνουμε για αρχηγούς, για να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα, ανθρώπους όπως είναι τα παιδιά του Βασιλιά, οι Ουκασελάκης, Μετσουτάκης και χίλιοι άλλοι δυο, καταλαβαίνετε λοιπόν σε τι επίπεδο χώρα ζούμε και ποιοι, για ποιους προσδοκούν κάποιοι ή προσδοκούμε να μας κυβερνήσουν. Θα είμαι πάρα πολύ σκληρός. Βάλ' το Μιχάλη λίγο από την αρχή. Θα είμαι σκληρός γιατί αυτά δεν περνάνε στο δώσε λύση, αυτά περνάνε έτσι σε αυτούς που σας τα παρουσιάζουν από την Αθήνα τα δημοσίευματα. Βάλε το γιο του Βασιλιά λίγο το βίντεο που έβαλε, σε παρακαλώ, το προηγούμενο. Δείτε τι θέλω να πω. Δείτε προσεκτικά, κυρίες και κύριοι. Λέει εδώ διάφορα. Ξαναήρθατε, σας ξαναβλέπουμε. Είχαμε καιρό να σας δούμε. Για δείτε. Δεν με βλέπετε καθημερινά, αλλά εδώ είμαι. Πηγαίνω, έρχομαι. Πηγαίνω, έρχεται. Καμιά φορά θα με βλέπετε, άλλες φορές δεν με βλέπετε, αλλά δεν ανακοινώνω πότε πηγαίνω, έρχομαι. Δεν με βλέπετε, δεν ανακοινώνω πότε έρχομαι. Είχαμε πει πάντα ότι θα γίνει και στην Αγγλία. Άλλη στεναχώρια δεν είχαμε. Από όλους αυτούς που το γνωρίζουν και δεν μπορούσαν να έχουν έρθει εδώ στην Αθήνα. Κοιτάξτε, αυτά είναι δικά του θέματα, δεν είναι για μένα. Φτάνει, φτάνει. Εδώ βλέπετε ότι τοποθετείτε για τον Κάρολο. Λοιπόν, το ρωτάει δημοσιογράφος. Ιδέα δεν έχει τι γίνεται με τον Κάρολο. Είμαστε έμπειροι, αυτή είναι η δουλειά μας και μπορούμε να καταλάβουμε. Και λέει σαν χλαμάρες. Τον προσέχουν καλά και ελπίζουν να αυτό και αερολογίες δηλαδή. Άρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι ή πάντα το κάνουμε αυτό, έτσι να δίνουμε εξουσίες σε ανθρώπους που μετά μετανιώνουμε. Λοιπόν, αυτός είναι ο Έλληνας. Για να δείτε πού φτάσαμε και πού αποζητούμε αρχηγούς να κυβερνούσουν τη χώρα, κυρίες και κύριοι. Διαγράφει, λέει, ο Ταμήλος της Νέας Δημοκρατίας μετά τις χυδαιότητες για τα Τέμπη, κυρίες και κύριοι. Νομίζω το έχετε διαβάσει όλοι ή έχετε διαβάσει τις τοποθετήσεις του. Είπε αλήθειες. Με ποιο σκεπτικό το λέω αυτό. Από τέτοιους ακούμε αλήθειες. Και πρέπει να συλλογιζόμαστε διαφορετικά. Ένας λοιπόν τέτοιος πολιτικός όταν αντιλαμβάνεται το κλίμα των ανωτέρων του, έτσι, του περιβάλλοντος του, άθελά του, πιστεύοντας ότι λέγοντας αυτά που πρεσβεύουν αυτοί, λοιπόν, θα πάει ψηλά και τον αντίον η κατακραυγή του κόσμου τον έφερε, γιατί για αυτός καλά τα είπε. Για το λαό δεν τα είπε καλά. Λοιπόν, άρα θέλοντας να κρατήσουν τα σκύπτρα από την πίεση που δέχονται οι πολιτικοί, αυτοί που ηγούνται του κόμματος, να πω και εγώ έτσι, της κυβέρνησης, λοιπόν, έψαν τα τηλέφωνα, τι συμβαίνει εκεί, Μητσοτάκη, διώξτε τον. Τον διαγράψαν δηλαδή, κυρίες και κύριοι. Εδώ ρίχνοντας τάχτη στα μάτια, να πιστέψουμε δηλαδή εμείς ότι δήθεν και αυτοί δεν προσβεύουν τις ίδιες ή δεν υποστηρίζουν τις ίδιες απόψεις. Σε ποιον τα λέτε, μωρέ, αυτά. Σε ποιον τα λέτε αυτά. Μας κοροϊδεύετε. Μια χαρά τα είπε. Εσείς αυτά πιστεύετε. Ό,τι είπε και δεν θέλω να τα πω. Γιατί τα γνωρίζετε. Απαξίωσε δηλαδή το ατύχημα και λέει σιγά να μην ασχολούμαστε, λέει σου ή συνεχίζετε. Αυτοί είστε λοιπόν. Πάρ' το από εκεί, ρε Μιχάλη. Πάρ' το από εκεί. Πάμε στην επόμενη καρτέλα, κυρίες και κύριοι. Εδώ θέλω να ξέρετε ότι θα ακούτε αλήθειες. Μυρίζει μπαρούτι πάλι στην οικονομία, κυρίες και κύριοι. Θα την ακτούν τα πάντα στον αέρα. Μια από τα ίδια του 2008 έρχεται. Διαμηνύουν μεγάλα φανς και τράπεζες του εξωτερικού. Αυτοί δηλαδή που λιμάθηκαν το χρήμα.
αυτοί που σκαρφίζονται όλα αυτά και φέρνουν τις οικονομικές κρίσεις και ξεζουμίζουν το ευρώ που έχει στην άκρη ο λαός, ο Έλληνας και όχι μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Μία από τα ίδια. Άρα λοιπόν, τίποτε άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε από το να αντισταθούμε, να παλέψουμε μαζί για να πληρώσουμε αυτά που μας ανολογούν, κυρίες και κύριοι. Αν και τα πληρώσαμε μία και δύο και τρίτη φορά και τσοντάρουμε πάλι, όπως είπε ο Στουρνάρας, έτσι να μας κυνηγάνε τα φανς, να κατασχέουν την ελληνική περιουσία και είτε προσφέρουν υπηρεσίες είτε όχι, έχουν τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου και πληρώνονται. Κουντογιώργης. Δεν είναι μια ανομαλία το 50% του πληθυσμού της χώρας να έχει συγκεντρωθεί σε μια πόλη? Δεν υπάρχει κόσμος στην Παραμεθόριο ή αγνοείται αυτός ο κόσμος ή διώκεται για να έρθει και αυτός στο κέντρο. Όταν τις πολιτικές τις διαμορφώνει δηλαδή ένας εσμός συμφερόντων που κυριαρχεί γύρω από την εξουσία και δεν υπάρχει δυνατότητα των αντιστάσεων, τελειώνει η χώρα. Έτσι τέλειωσε το Βυζάντιο, γιατί μετά το 1204 οι παλαιολόγοι μετέβαλαν την Κωνσταντινούπολη σε πόλη κράτος και αγνόησαν την περιφέρεια. Την εγκατέλειψαν και απλώς ό,τι περίσσευε τον έμονταν για λογαριασμό της πρωτεύουσας. Αυτό λοιπόν είναι ένα έγκλημα που διαπράχθηκε στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Τι πλούτο έχασε η ελληνική κοινωνία, δεν θα πω τα πακέτα Ντελόρ και όλα τα άλλα και οι πελατειακές σχέσεις, οι εργολαβίες, τα εξοπλιστικά. Εγώ θα σας πω τι πλούτο έχασε με το παιχνίδι του χρηματιστηρίου, σκόπιμο παιχνίδι από την πλευρά της εξουσίας. Τι πλούτος χάθηκε με τα Ολυμπιακά έργα, τα οποία εγκαταλείφθηκαν και χρειάζονται άλλο τόσο πλούτο για να ξαναστηθούν. Τι πλούτος χάθηκε με τον τρόπο που μπήκαμε στο ευρώ. Από τα κέντρα, τα αστικά κέντρα, στην Ήπεθρο, είναι το μεγαλύτερο και το τελικό έγκλημα για να τελειώσει η χώρα. Στην Ευρώπη μπορεί ένα δάσος να αλλάξει και στην Αμερική χαρακτήρα, εάν αποδειχθεί ότι πρέπει να αλλάξει η παραγωγική δομή της περιοχής. Εδώ έχουν μεταβάλει και το πουρνάρι σε ιερό δέντρο, όπως η Ινδύτη την Αγιαλάδα. Δεν μπορείς εσύ που πλήρωσες 500.000 για να αγοράσεις κάτι να χτίσεις, δεν μπορείς να το χτίσεις. Σημαίνει τι εδώ, κύριε Σαχίνη? Ότι χάνεις 500.000. Ποιος κατήργησε την ελληνική βιομηχανία? Όλες αυτές οι μεγάλες βιομηχανίες της εποχής, η τελευταία, αν θυμάστε καλά, ήταν η Πιρέλη, που την κλείσανε τα άλλα υποκείμενα αυτής της κομματοκρατίας, οι συνδικαλιστές, και πήγε στην Τουρκία. Η άλλη βιομηχανία της Αττικής που έκλεισε γιατί δεν της επέτρεπαν να κάνει την επένδυση και πήγε στην Τουρκία. Αλήθειες, κύριε Σκηκή. Τι οργανισμός επενδύσεων γίνεται? Είναι βλάκες οι Τούρκοι? Πώς θα αναπτυχθεί η βιομηχανία, αφού για να περάσει ο βιομήχανος, ο υποψήφιος επενδυτής πρέπει να πάει στον Υπουργό ή στον Πρωθυπουργό να δώσει το χαρτζιλίκι? Είμαι δεσμευμένος να μην, εγώ μιλάω με παραδείγματα, είμαι δεσμευμένος να μην πω ονόματα βεβαίως, αλλά όταν πήγε κάποιος να αγοράσει μία μικρή τράπεζα που ήταν χρεοκοπημένη ουσιαστικά, του είπαν να πάει στον Πρωθυπουργό. Και τι του είπε ο Πρωθυπουργός? Να αποφασίσουμε τι θα πάρουμε εμείς για να πάρει τα υπόλοιπα. Φανταστικό σου καθηγητής, κυρίες και κύριοι. Λέει αλήθειες. Αλλά δεν ήταν μόνο ότι εξαπατήθηκε ο λαός, κυρίες και κύριοι, έχασε τα χρήματά του από την είσοδό μας το 2002 στην κυριολεξία, όταν μπήκαμε στο ίδιο νόμισμα και μας έφτιαγε ο Σιμίτης έτσι με τα ευρώ. Είναι και το κόλπο των δανείων, κυρίες και κύριοι. Αυτά που λέμε εμείς εδώ στην εκπομπή, γιατί για μένα ήταν κόλπο. Δεν μπορεί ξαφνικά
οι ελληνικές τράπεζες ή ένας, θυμάμαι εγώ παράδειγμα, έτσι, τους γονείς μας, συγγενείς μας, ήθελαν να πάρουν ένα δάνειο και πήγαινε στην τράπεζα και δεν έδωναν οι τράπεζες. Έπρεπε να πας στο βουλευτή ή σε κανένα που ήταν κρατιόταν γερά ή είχε καταθέσει στην τράπεζα και ξαφνικά τι έγινε, μας αγάπησαν τόσο πολύ οι τραπεζίτες, έκαναν τόσο πολύ τα στραβά μάτια οι εισαγγελείς της χώρας, έκαναν τόσο πολύ τα στραβά μάτια οι πολιτικοί, οι οποίοι οφείλουν να προστατεύσουν τη χώρα και ξαφνικά έδιναν δάνεια σε ιονδήποτε. Ακόμη και όταν σήμερα δεν είχε εισόδημα και έκανε μια εκπρόθεσμη δήλωση αύριο και το μεσημέρι, το πρωί πήγαινε στην εφορία και το μεσημέρι έπαιρνε το δάνειο. Δεν ήταν αυτό κόλπο? Ποιος πλήρωσε όλα αυτά που μας είπε και ο καθηγητής? Χρηματιστήρια, το 2004 Ολυμπιακούς Αγώνες, έργα μεγάλα, πακέτα τελεόρ και όχι μόνο που κατασπαταλήθηκε το χρήμα. Εμείς τα πληρώσαμε, εμείς τα πληρώνουμε, εμείς θα τα πληρώσουμε. Άρα ήταν πριν 1,5 χρόνο τεράστια η αποκάλυψη του Σάκη του Τζίμα, το δώσει λύση πανελλαδικά, που έκανα επίθεση και στο Σουρνάρα και του είπα και έλεγα εδώ δημόσια στις εκπομπές μου ότι οι διαχειρίστες εταιρείες πληρώνονται είτε ολοκληρώσουν, να το πω εγώ έτσι, ένα δάνειο είτε όχι. Θα τα πάρουν δηλαδή, κυρίες και κύριοι, είτε διεκπαιρεώσουν την υπόθεση είτε όχι, και τα παίρνουν. Και τώρα κατάλαβαν ότι είναι λάθος και ότι αυτό το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αλλά όπως μας είπε ο καθηγητής, εργοστάσια. Αλλά λέει 10 εργοστάσια έκλεισαν, λέει, τα τελευταία 5 χρόνια, κυρίες και κύριοι. Διαβάζουμε καθημερινά. Η ελληνική βιομηχανία τέλειωσε για την Ελλάδα. Φεύγουν όλοι. Έφευγαν στην Βουλγαρία, έφευγαν στην Ρωμανία. Τώρα, όπως μας είπε και ο καθηγητής, μεγάλες εταιρείες έφυγαν και πήγαν στην Τουρκία. Σφίζει από τουρισμό η Τουρκία. Για να πάτε, κυρίες και κύριοι, και δείτε τα αεροδρόμια εκεί στην Κωνσταντινούπολη και άλλα μεγάλα έργα, θα μείνετε με ανοιχτό το στόμα. Ποιος? Η Τουρκία. Και εμείς είμαστε η ποδιά, η ουρά της Ευρώπης. Γιατί και το κατακεφαλήν εισόδημα είμαστε προτελευταίοι, κυρίες και κύριοι. Και μετά είναι η Βουλγαρία. Να πάμε στην επόμενη καρτέλα. Αυτήν είναι η χώρα, κυρίες και κύριοι. Πόσα χρήματα, λέει, εξοικονομεί. Φανταστείτε τα παιχνίδια των εξοπλισμών, όπως μας είπε ο καθηγητής, και όχι μόνο, όταν εκατομμύρια γλιτώνουμε κάθε μήνα και κάθε χρόνο, επειδή δεν σηκώνονται τα ελληνικά αεροπλάνα να αναχαιτήσουν τα τουρκικά, κυρίες και κύριοι. Άρα αυτοί μας βάζουν, οι μεγάλοι, να το πω εγώ έτσι, μας βάζουν σε αυτή τη ρόδα των εξοπλισμών και όχι μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό θα πω, πριν πάω στο άλλο θέμα μας, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ευχαριστώ πολύ τον Κοντρόλ, η Ελλάδα, λέει, προτελευταία, είδατε τι είπα, σε κατακεφαλήν εισόδημα στην Ευρώπη του 2023 μέχρι 31/12 του 2023, κυρίες και κύριοι. Και το βλέπετε εκεί, είμαστε προτελευταίοι. Αυτήν είναι η χώρα, αυτήν είναι η ανάπτυξη που πανηγυρίζουν, κυρίες και κύριοι, οι πολιτικοί. Αλλά καλά μας κάνουν και εμείς τους επιλέγουμε, καλά να πάθουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να δούμε και την επόμενη καρτέλα. Κι άλλο εργοστάσιο, κυρίες και κύριοι. Έκλεισε, κυρίες και κύριοι, 300 εργαζόμενοι και όχι μόνο. Θα πάει μακριά αυτή η βαλίτσα. Δεν θα μείνει ρουθούν οι επιχείρησεις. Και μπάζοντας τις διαχειρίστες εταιρείες και τα φανς, η τελευταία, να το πω εγώ έτσι, ελπίδα των Ελλήνων, που δεν είναι πέρα από άλλους παρά μόνο οι ξενοδόχοι,
θα τους αφανίσουν και αυτούς, είτε με τους πληστηριασμούς που κάνουν τα φανς, που τα παίρνουν για ένα κομμάτι ψωμί και θα ξανακαταχρεώσουν τη χώρα, κυρίες και κύριοι, και δεν θα πληρώσουν κανέναν. Κουντουγιώργης, τι λέει ο καθηγητής, παρακαλώ το κουντρόλ ακόμα. Το ήθος της κοινωνίας είναι αυτό που υπαγορεύει η πολιτεία. Με άλλα λόγια, εάν η πολιτεία σου λέει ότι για να κάνεις τις δουλειές σου πρέπει να μπεις στη διαπλοκή και στη διαφθορά, εάν δεν το κάνεις πήγαινε στο σπίτι σου, δεν έχεις μέλλον. Εάν η κοινωνία σου πει ότι θα μπορέσεις να κάνεις τις δουλειές σου με όρους διαφάνειας, δεν θα σου περάσει η θέληση για διαφθορά. Τι άλλο, κυρίες και κύριοι. Η κοινωνία, λοιπόν, εμείς είμαστε αυτοί που τους επιλέγουμε και εμείς είμαστε αυτοί που δεχόμαστε για τους λίγους, θα το ξαναπώ, και στην προκειμένη περίπτωση, κυρίες και κύριοι, αναφερόμενους στα φανς και στις διαχειρίσεις της εταιρείας, είδατε την ιδιαιτερότητα που αντιμετωπίζονται από τους πολιτικούς, από το ίδιο το κράτος, από την ελληνική δικαιοσύνη και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι. Στην ουσία παραδώσαμε τα πάντα σε αυτούς οι οποίοι λιμένονται. Τις οικονομίες των Ελλήνων, δώσει 10 προκαταβολή, δώσει 20, στα τηλέφωνα σας παίζουν να δούνε σε ποια θέση είστε. Σας βάζουν να υπογράφετε, κυρίες και κύριοι, συμβάσεις τις οποίες δεν γνωρίζετε. Γι' αυτό επισημαίνω ξανά και το ξαναλέω. Μην κάνετε τίποτα χωρίς τον δικηγόρο, χωρίς τον ειδικό. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Φυσικά θα μου πείτε, κύριε Τζίμα, έχουμε εμπιστευτεί και δεν έχουμε πατήσει. Αυτά υπάρχουν παντού. Αυτό δεν είναι παράδειγμα. Για μένα παράδειγμα είναι αυτό που εδώ από την εκπομπή, αυτά που εδώ στην εκπομπή λέμε, να παλεύουμε. Οφείλουμε να περισσώσουμε την περιουσία μας και τις οικογένειές μας. Δείτε. Με τα γενέθλια έγινε στον εκεί, συγγνώμη. Ήταν πετυμένο, θα δίνει πέθανε ο σύρωας και ο μάρτυρας. Κάτι ήξερα από το Δημιάτιζο τον Γεωργιάδη. Κυρίες και κύριοι, κάνουν και οι υπουργοί, δείτε. Έχεις τρελάνει κόσμο, έχεις τρελάνει κόσμο. Θα δείτε, έλεγε ο Γεωργιάδης, να φεύγει η οικονομία με τη Νέα Δημοκρατία, λέει ζζζζζζζζζζζζζζζ. Λοιπόν, είδαμε, τι είδαμε, πρώτοι τελευταίοι, στο κατακεφαλήν εισόδημα οι Έλληνες. Μετά είναι η Βουλγαρία. Δεν υπάρχει άλλος πάτος. Λοιπόν, θα δείτε, λέει, να φεύγει η οικονομία. Ζουν! Ευχαριστώ πολύ τον Κουδόρ. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, πολιτική. Εμείς τους επιλέγουμε και κανένας άλλος. Αλλά χρεοκοπίες και προβλήματα έχουν και τα κανάλια. Και δείτε, σε πληστηριασμό, λέει, εγκαταστάσεις του Α και του Σταρ. Αυτό είναι ένα νοικοκυριμένο κανάλι, ο Άστρα, το μεγαλύτερο κανάλι της Θεσσαλίας, με μηδέν χρέος, κυρίες και κύριοι, με δύο αξιόλογους επιχειρηματίες και ο ένας εκ των δύο, ο Σάκης ο Κουκκίνης, μεγαλοδικηγόρος και γνώσεις περί του δανείων και όχι μόνο, ο Μάνος ο Κουκκίνης, αυτές οι επιχειρήσεις που κρατιούνται από τέτοιους ευφυείς επιχειρηματίες, πόσο δε μάλλον σε επαρχίες, κυρίες και κύριοι, είναι να τις επενούμε και είναι να τις παρακολουθούμε. Γι' αυτό όλοι βλέπουμε εδώ Άστρα TV, το μεγαλύτερο κανάλι της Θεσσαλίας, με πάρα πολύ καλές εκπομπές, με αξιόλογους δημοσιογράφους που εγώ τους παρακολουθώ, που μας ενημερώνουν, δελτία ειδήσεων, πρωινές εκπομπές, απογευματινές εκπομπές και όχι μόνο, με εκπομπές εδώ για τη Θεσσαλία και όχι μόνο για τη Θεσσαλία, αρκουρωτιά υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Με μουσικές εκπομπές και φυσικά με το Δώσε Λύση, κυρίες και κύριοι. Την εκπομπή
που πέταξε και συναγωνίζεται εκπομπές από τα μεγαλύτερα κανάλια κατά αυτούς των Αθηνών. Ευχαριστώ πολύ. Είδατε λοιπόν τι σημαίνει να κάνεις καλή διαχείριση. Με έχουν πρίξει λοιπόν από το κοντρόλ εδώ, σπάζουν τα τηλέφωνα, ζητούν πάμπολη βοήθεια και φυσικά να το ξαναναφέρω ότι μπορείτε να τηλεφωνείτε και να ζητάτε βοήθεια, να λέτε ότι έχω αυτό το πρόβλημα, σας ενημερώνω εάν μπορείτε να μας βοηθήσετε και είπα θα το κάνουμε κάθε τέλη του μήνα για 5 άτομα και αν υπάρχει έκτακτο όπως κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα, εμείς όσο μπορούμε θα είμαστε δίπλα σας και θα σας βοηθάμε. Γιατί μου το πήρες Μιχάλη εδώ, βάλ το, ωραία. Πολάκης λοιπόν, την ώρα λοιπόν που στη Βουλή συζητιούνται καυτά θέματα όπως το δυστύχημα των τεμπών, τι καταγγέλει εκεί, ότι με τους φίλους του λέει έπαιζε τένις. Έπαιζε τένις ο Πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης έπαιζε τένις, κυρίες και κύριοι. Έτσι καταγγέλει ο κύριος Πουλάκης. Αυτές οι καταγγελίες, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, Πουλάκη και εσένα και όχι μόνο, και όλη την αριστερά και φίλους μου, ότι αλλάξτε πλεύση. Σταματήστε αυτήν την τακτική των καταγγελιών. Δώστε στον κόσμο να καταλάβει τα πραγματικά προβλήματα. Το αν ο Μητσοτάκης έπαιζε τένις και το πού έπρεπε να είναι, είναι θέμα που ίσως έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά ο λαός υποφέρει. Οι γονείς αυτοί που έχασαν τα παιδιά τους υποφέρουν. Και όλοι εμείς κοιτάμε να παρουσιάσουμε θέματα που θα ανεβάσουν την τηλεθέασή μας, να κάνουμε τους έξυπνους, να κάνουμε τους ειδήμονες, από την άλλη οι πολιτικοί να προσπαθούν εκατέρωθεν και από τις δυο μεριές. Η αντιπαλότητά τους δηλαδή να μην έχει όρια, στην ουσία να προσβάλλουν τους νεκρούς. Εγώ δεν θα πω ότι στεναχωρούν τους γονείς ή τους εξαγριώνουν και τους συγγενείς. Προσβάλλουν τους νεκρούς όλα αυτά. Και μια τέτοια προσβολή, θα το πω εγώ, δεν το είπες εσύ πολλά και είναι και αυτή. Να παίζεις τένις την ώρα που ένα τόσο μεγάλο θέμα συζητείται στη Βουλή. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές είναι οι αλήθειες. Έτσι αντιμετωπίζονται, κυρίες και κύριοι, τα προβλήματα. Και να μια διαφορά. Ατετεκούμπο, λέει κυρίες και κύριοι, ας είχα τον πατέρα μου και δεν ήθελα τίποτε άλλο. Ποιος μωρά από εσάς θα το πει αυτό. Είμαστε λίγοι που το λέμε. Και έτσι είναι. Πρέπει, μας κάνει μαθήματα ο Γιάννης, οικογένειας. Αυτό που εμείς περηφανευόμαστε σαν άλλοι, σαν Έλληνες, σαν οι διαφορετικοί στη γη, μας το έχουν αρπάξει άλλοι. Θα μου πείτε, Έλληνες είναι, Ελληνόπουλα είναι και η οικογένεια του Γιάννη. Αλλά βλέπετε τι καταθέτει ή τι ισχυρίζεται με αυτό το δημοσίευμα. Και το θέμα δεν είναι ότι τα λέει. Είμαι πεπισμένος, σίγουρος ότι ο Γιάννης τα πιστεύει κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Ας βάλουμε έτσι... Α, μου έβαλες και αυτό και μετά να βάλουμε λίγο έτσι ένα Λαζόπουλο να σπάσουμε, να αφήσουμε τον κόσμο να πάρει 2-3 λεπτά ακόμα. Τηλέφωνο 2421-031-434. Βάλε λίγο το προηγούμενο. Βλέπετε ότι κυρίες και κύριοι άνθρωποι, με τεράστιοι ποδοσφαιριστές, είδατε εκεί, για 7,4 εκατομμύρια χάνει τη βίλα του λοιπόν. 7,4 ποδοσφαιριστής της Βραζιλίας, ο Καφού κυρίες και κύριοι, άρα λοιπόν είδατε ότι πληστηριασμοί, αν δεν ξέρεις να χειριστείς καλά τα οικονομικά σου,
Σε αυτή την παγίδα μπορεί να πέσεις και όταν ακόμα έχουν περάσει από τα χέρια σου πάρα πολλά χρήματα. Γι' αυτό βλέπουμε δώσε λύση και το Σάκη Τζίμα, Λαζόπουλο. Ή ακούστε. Δεν είχατε μιλήσει πριν και σας είπανε να κάνετε αυτή την κίνηση για το. Έχετε λαθεί, δεν είναι. Το Υπουργείο πήγαινε παρακάτω. Το Υπουργείο Προστασία δεν έχει φτάσει την απόφαση. Το Υπουργείο δεν μπορεί να εμπλακεί σε αυτές τις υποθέσεις. Ωραία, δώστε μου έναν υπεύθυνο. Τι να κάνω, πρέπει να προσγειωθεί, βιάζομαι. Έτσι είναι το πρώτο τον υπεύθυνο, κύριε. Ποιο θα βρει τον υπεύθυνο. Μα παίρνει τελευταία στιγμή να σηκώσουμε ελικόπτερο. Έκαλα, εντάξει, σηκώστε το. Το σηκώσουμε, το έχουμε σηκώσει και τώρα πρέπει να παραλάβουμε το τεμάχιο. Άμα δεν λέω το κάτω μα πέσει. Εάν πέσει πάνω στη Βουλή θα πέσει, αντιλαμβάνεστε εκεί τι θα γίνει. Ωραία υπευθυνότητα, ωραίος τρόπος. Ένα πια, δεν βλέπω να το καμιάσετε έτσι με αυτή την υπόθεση. Ναι, αν πέσει τη Βουλή καταλαβαίνετε τι θα γίνει, τι σημαίνει αυτό για τη χώρα. Δεν πειράζει κύριε, θα καθούμε 300 γλανές. Έτσι θα κλείσουμε κυρίες και κύριοι, γιατί είναι αλήθεια. Απαντώντας ότι είμαστε μπάζα. Βάλ τον Μιχάλη τι είπε και στο τέλος, 300 βλαμμένους είπε. Έτσι θα σας απαντήσει, έτσι είπε. Έτσι λοιπόν ανταποδίδει ο Σάκης του Τζίμας. Από εδώ, κυρίες και κύριοι, από αυτό το στούντιο. Αν εμείς είμαστε για μπάζα, εσείς είστε 300 βλαμμένοι. Και μερικοί άλλοι που είπαμε ποιοι δικαστές και γιατί. Δώσε λύση. Τετάρτη, 22 και 30 με το Σάκη Τζίμα. Ας πάμε στους νικητές. Κλείσε την κλήρωση, Μιχάλη. Την άλλη Τετάρτη εδώ, μαζί, 22 και 30, να δείτε τι εκπλήξεις σας έχω για τους 300 ηλίθιους. Γιατί εμείς είμαστε για τα μπάζα. Πάμε λοιπόν στον πρώτο νικητή ή την πρώτη νικήτρια. Όσοι ασχολείστε με τα μπάζα, είστε μπάζα μας, είπε ο υπουργός. Το νούμερο 57. 7. Να πάμε και στο άλλο. Η νικητής, η νικήτρια. Και το 326, κυρίες και κύριοι. Όσοι τηλεφωνήσατε, αυτοί είναι οι δύο νικητές οι σημερινοί. Και αυτοί οι δύο και όλοι οι άλλοι, την Τετάρτη θα αναμένετε έτσι με αγωνία να ανακοινώσουμε 20 νικητές, κυρίες και κύριοι. Εμείς εδώ δεν θα σταματήσουμε να σας βοηθάμε. Θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Ας δούμε λοιπόν τους δύο νικητές. Κερασιά. Ωραίο όνομα. Σπάσαμε από τηλέφωνα. Κέλλη. Γυναίκες λοιπόν. Και σήμερα, μάλλον την περασμένη εβδομάδα είχαμε άντρες. Μιχάλη, χρωστάμε στον κόσμο έτσι την προηγούμενη νικήτρια, έτσι δεν είναι. Δεν την είχαμε στον αέρα, θα την ηχογραφήσουμε και θα βγάλουμε έτσι τις φωτογραφίες όπως συνηθίζουμε τους νικητές και στο Facebook και τις προηγούμενες εβδομάδες και τους δύο αυτούς. Την επόμενη εβδομάδα, όσοι τηλεφωνήσετε σήμερα, κυρίες και κύριοι, πέρα από αυτούς τους που κέρδισαν σήμερα, που θα συμμετάσχουν και αυτοί και τις τρεις προηγούμενες εβδομάδες, λάβατε ήδη, μπαίνετε στην κληρωτίδα της μεγάλης κλήρωσης, κυρίες και κύριοι. Κάθε τέλη του μήνα, τώρα εντάξει, αν σήμερα δεν είναι τέλη του μήνα, μετατίθεται για την επόμενη εβδομάδα για να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους νικητές μπορούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Εσείς κύριε Σάκη. Πολύ ωραίο όνομα, Κέλλη. Από πού προέρχεται, σε παρακαλώ, αν μπορείς να μας πληροφορήσεις. Από το Καλλιόπι. Καλλιόπι. Έχετε κερδίσει άλλη φορά? Είχα κερδίσει ξανά, ναι, τον Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο. Με χαροποιεί, ξέρεις, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κι άλλον νικητή που πήρε το Δεκέμβριο, είπε. Ιανουάριο-Δεκέμβριο. Αυτό με χαροποιεί. Μου δίνει δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Μου δίνει δύναμη και επιβεβαιώνετε, παρακολουθείτε την εκπομπή μας. Βέβαια, βέβαια. Κάθε Τετάρτη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το μεγαλύτερο κανάλι της Θεσσαλίας. Ο Άστρα.
Αυτό είναι το δώσε λύση. Έχουμε και την Κερασιά. Καλημέρα, γεια Κερασιά. Σας. Καλημέρα σας. Έχετε ξανακερδίσει? Όχι, ποτέ είναι η πρώτη φορά. Α, πρώτη φορά. Ναι. Πήρατε πολλές φορές τηλέφωνο? Όχι, πήρα μία φορά. Όχι, δεν λέω για σήμερα. Άλλες φορές πήρατε, άλλες φορές λάβατε μέρος. Έχω λάβει πολλές φορές, αλλά είναι η πρώτη φορά που κερδίζω. Μπράβο, χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε πάντα τυχεροί. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δώσε λύση την επόμενη Τετάρτη με το Σάκη Τζίμα, 22 και 30. Τα φιλιά μου. Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου, εσύ μοναχά εσύ, και θέλω να γίνεις δικιά μου, εσύ μοναχά εσύ, εσύ μοναχά εσύ. Ξέρω τι νιώθεις για μένα, τι είμαι για σένα εγώ. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, μα όμως όπως αγαπώ. See.